Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Παιδιά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο... Καλησπέρα! Τα κοκοράκια. Παιδιά, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Mad for Fashion. Καλή χρονιά. Να είστε όλοι καλά, με υγεία, με χαρά, να κάνετε όλα στα όνειρα πραγματικότητα. Βεβαίως. Να έχετε ξεκινήσει με κενές σελίδες, να έχετε αφήσει ό,τι αρνητικό υπήρχε το 2022 πίσω σας. Ξέρω ότι το είπαμε και το 2021 και το 2022 πήγε αυτό, αλλά εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι η δική σας χρονιά. Μίγα. Η μίγα. Τόπα. Δεν το είπα ότι υπάρχει μία μίγα. Εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι η δική σας. Δεν ξέρω γιατί είμαι ακόμη άρρωστη. Θέλω όμως να κάνω λίγο. Κάτσε, μωρέ, μίγα. Λοιπόν, να πω και θέλω εγώ να κάνω λίγο. Ναι. Τι θες να κάνεις. Να δείξω λίγο ένα δώρο που μου φέρανε. Ωραία, δείξ' το. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το βραχιολάκι. Το οποίο δεν φαίνεται πολύ καλά. Αλλά εδώ πέρα έχει Shazam. Να σκανάρεις τον κωδικό. Τέλεια. Από πίσω γράφει ρεσί και τελίτσες. Το οποίο το λέω πάντα. Και αν κάνουμε εδώ πέρα αναζήτηση με το code, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το βρίσκω. Έχουμε ένα τεχνικό προβληματάκι, δώστε μας δύο λεπτάκια. Όχι τώρα, απλά να το. Άμα κάνεις εδώ πέρα αναζήτηση, εξακολουθώ να μην το βρίσκω, τέλος πάντων το QR code, σου βγάζει το τραγούδι που σου έχει αφιερώσει το ο άνθρωπος. Το άτομο που σου το πήρε. Ναι. Τι μου έβγαλε εμένα. Τα καγγέλια από Εφηθόδη. Ακυβέρνητο γάρα, όχι. Το τραγούδι που μου βγάζει εμένα αυτό το βραχιόλι είναι το τραγούδι που άκουσα τις περισσότερες φορές μες το 2022 και είναι το I'll Wait For You από Future. Fit Thames, featuring Thames. Αυτά, mic drop από Τζοκ Τσοκώστα. Φανταστικό δώρο, γι' αυτό το κάνω shout out, γιατί άμα δεν έχετε πάρει ακόμη δώρο, βρε γαϊδάρια. Τι πρώτη του μηνός και Δεύτερη. Δεν έχετε. Πόσο? Δεύτερη. Δεύτερη του μηνός και δεν έχετε πάρει ακόμα δώρα. Πέρασε ο Άγιος Βασίλης, πέρασαν τα Χριστούγεννα, πέρασε το Secret Santa. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Να πω εγώ τις ευχές μου τώρα. Ναι. Θα ηρεμήσω. Λοιπόν, παιδιά, σας εύχομαι το 2023 να σας πάει πολύ πιο διαφορετικά από ό,τι πήγε εμένα το 2022. Καλό. Και θα συνεχίσω. Θα μπορεί να είστε υγιείς, το είπε και η Τζο. Και μπορεί να μην είμαι στα ζώδια που είναι η χρονιά του το 2023, αλλά εγώ είμαι αισιόδοξος και επίσης έχω να πω ότι το 2023 εύχομαι... Ναι. Να ερωτευτούμε πολύ. Γιατί να ευχηθείς να ερωτευτείς. Γιατί ο έρωτας είναι ωραίο πράγμα. Ο έρωτας είναι το αλατοπίπερο της ζωής μου. Είδες. Λασάλα. Άρα πινιέν. Γιατί να μην το ευχηθώ, ρε Τζο. Να το βέβαια. Βεβαίως, ερωτευτείτε. Λοιπόν, να πάμε στα hot fashion trends. Εμείς φυσικά, να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά, μιας φυσικά. Και έχουμε πει τις ευχές μας. Και να πάμε στο denim on denim. Να σου πω δύο πράγματα. Όταν έλειπες. Denim on είχαμε, denim. Ναι, δύο πράγματα. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα καταλαβαίνουμε μεταξύ μας. Όσο έλειπε η Τζο και ήταν στη μαγευτική Ισπανία, εγώ Τζο έδωσα denim on denim για τους φίλους μου και για τα αγόρια της παρέας, βεβαίως. Και είδαμε πολύ ωραία πραγματάκια. Αλλά τώρα θα πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Θα φέρουμε το 2000 στο 2023, στη νέα χρονιά. Mm-hmm. Δηλαδή θα πάρουμε τα 2000s και θα τα βάλουμε στο στυλ μας με denim on denim. Πες μου τι θες να μου πεις. Θέλω να πω ότι με αντικατέστησες τόσο ωραία που ένιωσα να απειλούμε. Αποκλείεται. Λέω δεν θα θέλουν να επιστρέψω. Βολεύονται με τον Πανούλη. Εγώ ένα πράγμα είπα ότι αυτή η πολυθρόνα που κάθισε, όχι εγώ δεν θα την πάρω, δεν θα. Την πάρει ούτε ο Θεός ο ίδιος. Τελείωσε. Λοιπόν, για πες μας για το look που λοιπόν, βλέπουμε. Λοιπόν, βλέπουμε υπέροχο. Λίγο, εντάξει, λίγο inspired από Balenciaga, το γυαλί και η όμη. Το προσπερνάμε και η μπότα. Το είπα. Εντάξει. Έχεις και εσύ λίγο όμως εδώ που τα λέμε. Λίγο βάτες. Λίγο, ότι όμως μου ξεκινάει εδώ. Αυτό. Αλλά δεν μας νοιάζει. Παιδιά, μπορείτε να συνδυάσετε υπέροχα διαφορετικές αποχρώσεις του denim, ανοιχτό χρώμο μέχρι σκουρό χρώμο να το πάτε. Το βλέπετε και στη φωτογραφία. Είναι full trend. Είναι το πιο εύκολο να κάνεις denim on denim αν θες να πας κάπου σε ένα πάρτι και να ξεχωρίσεις. Γιατί φαίνεται ότι έχεις κάνει μια προσπάθεια με το στυλ σου χωρίς να έχεις κάνει στην πραγματικότητα. Βάζεις τζιν πουκάμισο, τζιν παντελόνι, βάζεις και ένα τζιν jacket και ξαφνικά όλοι λένε: όπα, κάτι γίνεται. Mm-hmm. Διαφορετικές αποχρώσεις το είπα. Αυτά. Και ωραία. Μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Και συνδυάστε το. Να κάτι που μου αρέσει πολύ με το denim, το wet look. Το θεωρώ πολύ. Wow. Ισχύει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το μυστικό από Αναστασία και επανερχόμαστε εδώ με το Fashion Icon of the Week. Θα ξεκινήσουμε, παιδιά, με τη μία και μοναδική Νίκη Μινάζ. Νίκη Μινάζ. Sí.
Θεωρείς, Πανούλη μου, ότι έχει φτάσει το... έχω φτάσει σε σημείο να πρέπει να επισκεφτώ γιατρό για αυτό το κρύωμα που κρατάει 3 εβδομάδες. Νιώθω ότι πρέπει να πας οπωσδήποτε σε ένα γιατρό, γιατί το 2023 δεν μπορεί να σε βρει άρρωστη. Αλλά μπορεί να είναι άρρωστο το 2023. 2023, 2K23 will ακριβώς. Be mental. Να σου πω ένα αστείο. Ναι. Λέει, το καλό που σου θέλω να είναι αστείο. Είναι αστείο. Λέει 2023, I will be unstable. Και μετά γράφει από κάτω unstoppable. Σοφία Χατζιπαντέλης. Αυτό, Σοφία Χατζιπαντέλης. Λοιπόν, ναι, πάμε στο fashion icon of the week. Βεβαίως. Το οποίο επέστρεψε η Χατζιπαντέλη στο GNTM. Πόσο φάνηκε, φανταστικές εμφανίσεις. Δεν την είδα. Είδα μόνο τα story της και τα post της. Φανταστικές εμφανίσεις. Wow, slay. Λοιπόν, πάμε εμείς στο. Βεβαίως. Στην Νίκη Μινάζ. Που θα δούμε και τα outfit της από τα MTV Awards και θα ξεκινήσουμε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Από το σκονάκι μου το 2011 και θα φτάσουμε μέχρι το 2018. Και τι έχει να γίνει. Έχει να γίνει του MTV το κάγκελο που λέμε και στο χωριό μου. Θα ξεκινήσουμε με τα MTV Video Music Awards 2011 που φόρεσε αμάτο couture φόρεμα και σόχονο τόμο μάσκα προσώπου. Εντυπωσιακό ακούγεται με τη μάσκα, περιμένω να το δούμε. Ναι, το παίρνω πίσω. Οι λιλιπούτοι καρναβαλιστές. Ωραία. Το παπούτσι και κάτω και όλο ωραία. Πάνω. Ωραία. Αν και η Νίκη Μινάζ, να σου πω κάτι, έχει ένα kitsch στο στυλ της που είναι ωραίο. Άλλο το kitsch, άλλο το nice anime. Άλλο το kitsch, άλλο το πανηγύρι. Μην μπερδευόμαστε, σωστό. Αυτό. Ναι, άλλο το καρναβάλι της Πάτρας μπροστάρισα. Ισχύει. Ωραία. Άξι, άλλη και τη... μια καλλιτέχνηδα η οποία πρόκειται να θαυτεί εδώ. Ισχύει. Και ήταν και 2011 βέβαια. Mm-hmm. Θα μου πεις, αν ξεκίνησε και το 2011, μπορεί το 2018 όντως να τη δούμε στο πανηγύρι της Πάτρας. Λοιπόν, παιδιά, σοβαρευόμαστε. Πάμε στο 2015 μπάσκετ όσοι είναι η Μινάζ, που φόρεσε Versace και έχω πίστη σε αυτό το look, γιατί είναι το νούμερο ένα ιταλικό brand. Ναι, ρε φίλε. Wow, Κλεοπάτρα. Εντάξει, αλλού. Και υπέροχο μαλλί. Ναι. Και πόσο sleek όλο. Πόσο. Όλο σαν να είναι. Να γυαλίζει το φόρεμα, να γυαλίζει ναι, το μαλλί. Ναι, με λίγο όμως, Πανούλη μου, να τα λέμε να είμαστε δίκαιοι. Εντάξει. Ναι. Πολύ sleek όλο. Ναι. Τι σου θυμίζει η εικόνα που βλέπεις. Τι μου θυμίζει. Kim Kardashian. Καλά, ναι. Ωραία. Γιατί, καλά, για ποιο ναι. λόγο δηλαδή να αποθεώσουμε αυτή την εικόνα και την ίδια στιγμή. Βέβαια, να μου πεις περσινά, ξύνα στα φίλια. Ξύνα στα φίλια, ακριβώς. Πολύ κακό το χιούμορ μου το 2023. Λοιπόν, για ποιο λόγο ότι για την Kim Kardashian να λέμε συνέχεια για τις πλαστικές και για τη μέση και το στήθος. Και να μην πούμε για την Nicki Minaj. Ναι, και να μην το πούμε το ίδιο. Κάτσε τώρα να αρχίσουμε να πάρουμε το φτιάρι, να σου πω ό,τι έχει να γίνει με την Nicki Minaj. Ωραία. Κάνσελ Νίκη, βεβαίως. Κάτσε μωρέ. Εντάξει, κάτσε, λίγο υπερβολή για 2023. Να ηρεμήσουμε. Ναι. Συμφωνώ αυτό και που λες για τις πλαστικές. Εντάξει, life in plastic, it's fantastic, έλεγε η Barbie. Ναι, η Barbie. Η Barbie, όντως. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, κάτσε να σκάσουμε τώρα. Πάμε στο 2016 να δούμε ότι φόρεσε Bout Rancy στα MTV Video Music Awards. Το 2016, το από τη χρονιά. Ναι. Money, πάμε money, στο 2016, είπες. Money είναι και 7 χρόνια διαφορά. Αυτό είναι μαγικό, όντως. Wow. Αυτό είναι μαγικό. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει, wow. Και παιδιά, θα στερνιστώ. Μ' αρέσει. Αφιά! Μ' αρέσει πώς ταιριάζει με την. Με το carpet που έχει πάει το φόρεμα. Όντως, ναι. Mm. Με το background, μπράβο. Ναι. MTV Awards δεν ήτανε. Είναι MTV Video Music Awards. MTV Video Music Awards. Μου άρεσε όπως το είπες και το επανέλαβα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα μου άρεσε. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε. Ροζ λάτεξ ολόσωμη φόρμα στα MTV Video Music Awards το 2017. Πάμε να δούμε την εμφάνισή της, να μην τραπούμε, να πάμε να τη δούμε. Κώστα μου, Ηλία ρίχτω. Δεν θέλω να ξέρω πώς μπήκε εκεί μέσα, αλήθεια στο λέω. Ισχύει. Life in plastic is fantastic που έλεγε και η Barbie. Κι άλλο σώμα εντωμεταξύ εδώ πέρα. Αυτό σου λέω. Πω πω. Καρχάς, κοίτα το στήθος, πού πήγε. Ισχύει. Ποια χρονολογία είμαστε. Είμαστε το 2017. Έχει κάνει αφαίρεση στήθος και έχει ξαναβάλει. Εγώ νιώθω ότι έχει κάνει αφαίρεση στη μέση και στους γλουτούς. Ενώ ήταν πολύ πιο με καμπύλες μεγάλες. Πολύ μεγαλύτερες καμπύλες. Τέλος πάντων, να πω ότι μ' αρέσει το ρούχο, μ' αρέσει το μαλλί, μ' αρέσει το κόσμημα και δεν μ' αρέσει το παπούτσι. Αυτό τίποτα άλλο. Καθαρά για το outfit. Α, όχι, εμένα αυτό που βλέπω δεν μ' αρέσει καθόλου πέρα από το μαλλί. Αλλά αρέσει, δεν ταιριάζει όμως που είναι performer, αυτό το latex κάπως. Δεν μου αρέσει. Ούτε σε performer μ' αρέσει. Okay. Άμα το έβλεπα σε ένα total black τύπου Josephine, Unholy και Madwalk, ναι. Θα σου λέγανε OK. Έτσι αλλά είναι. Αυτό όχι. Δεν είναι όλοι σαν την Josephine, Queen J και τελεία. Έχουμε άλλο. Έχουμε άλλο ρε παιδιά. Πάμε στο 2018 που φόρεσε off-white κορμάκι με see-through φούστα στα MTV Video Music Awards πάλι.
Αυτό το θυμάμαι. Α, ωραίο. Ναι, ναι εδώ ναι. Mm. Performer, ναι, wow. Ισχύει εδώ, όντως. Και φανταστικό μαλλί. Βραβεύτηκε κιόλας από ό,τι βλέπουμε. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τούλι. Και... Εμένα μου αρέσει εδώ τα μαλλιά της που έχει κάνει κάτι δύο κοτσιδάκι και είναι full μακριά. Ναι, ναι, ναι. Slay. Πολύ sexy look. Είναι το Baywatch σε χλιδάτο. Ισχύει. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε σε ένα break για να υποδεχτούμε μετά τον καλεσμένο μας. Βεβαίως. Γιατί σήμερα θα μας κάνει ποδαρικό ο Μιχάλης Κουτσοθανάσης. Εννοείται και θα μας δώσει και make-up tips, θα μας πει ποια trends του αρέσουν, ποια trends δεν του αρέσουν και θα κάνει και ωραίες παρατηρήσεις στα look που θα δούμε και θα σχολιάσουμε παρέα προς το τέλος της εκπομπής. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο. Ναι. Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με τον καλεσμένο μας. Βεβαίως. Πρώτος καλεσμένος για το έτος. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που ο Μιχάλης θα μας κάνει ποδαρικό για τη, για τη νέα χρονιά. Για τη νέα χρονιά, μπράβο, γιατί πήγαν από σεζόν. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι ο Μιχάλης Κουτσοθανάσης. Ο οποίος είναι μια πάρα πολύ ευγενική φυσιογνωμία, είναι πάρα πολύ όμορφος. Είναι πολύ ευγενική όμως φυσιογνωμία από το λίγο που προλάβαμε. Μπόρεσα εγώ να τον γνωρίσω στο break. Αλλά θέλω να σας πω ότι Κουτσοθανάσης Κουτσοκώστα. Καλέ, τι γίνεται. Λοιπόν, εγώ έχω κάποιους συγγενείς που λέγονται Κουτσοθανάσιδες, όπως και Κουτσοδημήτριδες. Ποτέ δεν ξέρεις. Απλά μπορεί, εγώ είμαι μπορεί από να προκύψει χωριό... μια νέα συγγένεια, να το κάνουμε εγώ. Λοιπόν, ιδέα. Εγώ είμαι από ένα χωριό στο Καρπενήσι, ενώ το παιδί είναι από Κοντζαμάν Μύκονο. Θα λέει και εγώ είμαι από τη Μύκονο. Πρώτον αυτόν και δεύτερον, τι θέλω να πω. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί εδώ πέρα να το κάνουμε πάμε πακέτο. Και ξαφνικά. Να γίνει η χαμένη αδερφή. Ναι. Λοιπόν, όμως, να μιλήσουμε λίγο για την ιδιότητα του Μιχάλη. Βεβαίως. Γιατί ο Μιχάλης είναι hair stylist, είναι και make-up artist. Όμως αυτά τα ενώνει και τα συνδυάζει σε ένα total look. Δηλαδή δημιουργεί περούκες, δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο μια περσόνα όπως αυτός την έχει φανταστεί και την έχει ονειρευτεί. Ισχύει. Στην ουσία δηλαδή δημιουργεί από το μηδέν, με όλο το καλλιτεχνικό κομμάτι, μια με όλο το εικόνα. Artistry, ναι, μια νέα εικόνα. Το οποίο εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ. Οπότε δεν είναι ένα άτομο το οποίο μπορούμε να το προσδιορίσουμε ως απλά κομμωτή ή απλά μακιγιέρ. Είναι και τα δύο, τα οποία συνδυάζονται σε έναν πάρα πολύ όμορφο, με έναν πάρα πολύ όμορφο Βεβαίως. Τρόπο. Λοιπόν, έχει συνεργασίες με τεράστια ονόματα, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Οπότε είμαστε έτοιμοι να τον υποδεχτούμε, να μας τα πει και ο ίδιος. Μιχάλη, μου μπορείς να περάσεις. Καλώς μας ήρθες. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Όλα τα καλύτερα σου εύχομαι. Εύχομαι να έχεις ξεκινήσει έτσι από το zero. Δηλαδή, zero όμως. Zero... Με την καλή έννοια. Ναι, ναι. Αυτό. Όχι από να έχεις κάνει delete όλα τα αρνητικά. Μπράβο, ακριβώς. Να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα με αυτή τη νέα χρονιά, βεβαίως. Έπεσε και το Instagram, παρακαλώ, του Μιχάλη. Να πάτε να τον ακολουθήσετε και στο Instagram. Ναι, σας παρακαλώ όλοι. Να δείτε τις ωραίες τις δουλειές του. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε εμείς με την καριέρα σου ως make-up artist, μιας και είμαι εγώ make-up artist και μπορώ λίγο να το συμμεριστώ. Και να μου πεις πότε ξεκίνησες, ποια ήταν η αφορμή. Ξεκίνησαν και τα δύο μαζί ταυτόχρονα, μπορώ να πω. Ωραία. Γιατί έχω και για τα δύο μία μεγάλη αγάπη. Και ήταν κυρίως μέσα από το πάθος μου. Δεν ήταν κάτι το οποίο με οδήγησε, δηλαδή. Ήθελα να το κάνω και ίσως γι' αυτό έχω κάνει και κάποια πράγματα, γιατί είμαι αυτοδίδακτος στο make-up. Άντε. Ναι. Είναι μέσα από το πάθος μου, την αγάπη μου και το ψάχνω καθημερινά και μαθαίνω. Οπότε ξεκίνησαν, νομίζω, το 12 μπορώ να πω επαγγελματικά που τελείωσα και τη σχολή μου σαν κομμωτής, οπότε από εκεί σιγά σιγά, βήμα βήμα, το δουλεύω μόνος μου. Τέλεια. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω σπούδασες κομμωτική ναι. Και μετά αυτοδίδακτος έγινε στο make-up. Ναι, ναι. Τέλεια, οπότε τώρα μπορείς να τα συνδυάζεις κιόλας. Ναι. Υπέροχα. Να σταθώ λίγο στο μακιγιάζ, πριν προχωρήσουμε στα μαλλιά και να σε ρωτήσω τι είδους μακιγιάζ προτιμάς εσύ να κάνεις. Γενικά, επειδή είμαι επηρεασμένος από το drag make-up, μ' αρέσει όλο αυτό το lifted look, η άνοδος και γενικά μ' αρέσει να αναδεικνύει ένα πρόσωπο στο καλύτερο που μπορώ να το δω, τουλάχιστον εγώ για τα δικά μου δεδομένα. Μ' αρέσουν ουσιαστικά τα look τα οποία όχι παραμορφώνουν, να το θέσω έτσι, τα χαρακτηριστικά του άλλου, τα φέρνουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Ναι, αλλά είναι κάποια looks κεντρικά. Πολύ κεντρικά, όπως και η σελίδα μου δεν θα δείξει ποτέ απλό make-up. Γιατί θεωρώ ότι ένας make-up artist ο οποίος μπορεί να δείξει το κάτι παραπάνω μπορεί να πάει και στο λίγο πιο απλό. Οπότε γενικά ναι, μ' αρέσουν και τα πιο έντονα, τα ανωδικά, πολύ glitter, χρώμα. Μιας και ανέφερες glitter και χρώμα, να πω ότι σε είχαμε φέτος και στο Mad Walk. Ναι. Πώς ήταν η εμπειρία σου? Ήταν πολύ ωραία. Ήταν, μπορώ να πω, πολύ γρήγορη, όπως κάθε mad, αλλά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, όπως και κάθε mad που έχω κάνει, είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, ξεχωριστή κάθε μία. Και συνήθως με τον κάθε καλλιτέχνη που κάνω, δένομαι. Ποιες καλλιτέχνες είχες φέτος? Φέτος έκανα την Tat Lily. Που έκανες, έχουμε φωτογραφία να δείξουμε. Που έκανες τα Blitz Frydia, Ναι. Πω, υπέροχο. Ήταν total blitz look.
με περούκα mm-hmm. για το red carpet και μετά στο act ήταν κανονικά με τα δικά της φρύδια και το δικό της μαλλί που προσθέσαμε και κιόλας. Και στο act της Adidas, στο οποίο εγώ περπάτησα, να το πω και αυτό, και το, στο σημείο που η Dutty Lily βγαίνει και ραπάρει είναι από πίσω ένας Πάνος Καντάρης και κάνει πασαρέλα. Α, ναι, καλά, ήσουν μαζί. Ναι. Μπράβο, ναι. Και επίσης, τι θέλω να πω, ότι το παρατήρησα αυτό, ότι η Dutty Lily στο make-up look της είχε στοιχεία από drag στο Adidas. Δεν ξέρω αν μου φάνηκε λίγο με τα φρύδια το τραβηγμένο πάνω το lifted look. Γενικά, όταν δουλεύω ένα πρόσωπο και όταν αρχίζω δηλαδή να βάφω, οπότε δεν πηγαίνω με τα κλασικά δεδομένα. Αυτό. Είναι κάτι το οποίο το κάνω εγώ. Δηλαδή, αν θα ξεκινήσω να βάφω για ζυγωματικά, δεν θα ξεκινήσω όπως είναι το κανονικό ζυγωματικό εδώ. Πάντα πηγαίνω λίγο παραπάνω, ώστε να μπορέσω να δώσω την άνοδο. Και να μπορείς να κάνεις, ας πούμε, μια νέα κατασκευή εισαγωγικά στο πρόσωπο με ένα νέο look και να δώσεις, να τονίσεις χαρακτηριστικά περισσότερο για να βγει και ένα πιο έντονο και πιο, άρα και πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Να σε ρωτήσουμε κιόλας, βλέπουμε και τις φωτογραφίες στο Instagram, πώς, τι σου βγάζει συνέστημα το make-up, είναι τρόπος έκφρασης. Γενικά εμπνέομαι και γενικά βασικά μέσα από αυτό όταν ολοκληρώνω ένα make-up look ή τα μαλλιά ή το οποιαδήποτε μου δουλειά, θεωρώ ότι έχω μια μεγαλύτερη ικανοποίηση ακόμα και από την πελάτησά μου, σαν να γίνεται κάτι πάνω μου. Μπράβο, ναι, οκ. Okay. Και αυτό νομίζω είναι που με εκφράζει και ότι κάνω κάτι θεωρώ καλά, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Ναι. Είναι ότι ουσιαστικά το αγαπάω τόσο πολύ που χαίρομαι περισσότερο ή χαίρομαι το ίδιο με εκείνη τη στιγμή με την πελάτησα που, που το λαμβάνει. Τέλεια, πολύ σημαντικό αυτό. Ρε Βανούλη. Sorry, έκανα μια κύρη πάψη. Να σε ρωτήσουμε αν ξεχωρίζεις κάποιες από τις συνεργασίες σου. Μας πεις μερικά ονόματα που έχεις συνεργαστεί. Δεν ξεχωρίζω κάποια. Απλά έχω συνεργαστεί με τη Σοφία Κοτσοπούλου. Είχαμε κάνει από το πρώτο της βίντεο κλιπ και έχουμε κάνει και άλλα μαζί. Έχω συνεργαστεί με την Έλενα Τζαγκρινού, Ελευθερία Ελευθερίου. Κάτι λίγο τώρα. Βεβαίως, υπέροχα. Ποιος είναι αυτός που θα ήθελες πάρα πολύ να μακιγιάρεις, όχι να μακιγιάρεις, να το φτιάξεις ένα look, να μην λέω ότι μακιγιάρεις. Να φτιάξεις ένα look πάνω του και ακόμη δεν τα έχεις καταφέρει, αλλά θα ήθελες πάρα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ με τη Φουρέιρα. Φουρέιρα, πάρα πολύ. Okay. Με το καλό και με έναν πόνο και αμέσως μετά διαφορετικό look. Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ρωτήσω άμα το μακιγιάζ της μόδας, γενικά τα trends, όχι μόνο το μακιγιάζ, θα ξαναπώ τα look. Αν ό,τι κυκλοφορεί σε trends, εσένα σε δεσμεύει στο μακιγιάζ που θα κάνεις. Ή αυτό απλά ισχύει για τις showbiz. Δεν με δεσμεύει τίποτα, γιατί ουσιαστικά μέσα από αυτό και όταν κάποιος θα έρθει να τον βάψω εγώ, παίρνει ουσιαστικά την περσόνα που προσφέρω για να έρθει σε μένα. Σίγουρα επηρεάζομαι από την καθημερινότητα και από το τι υπάρχει τώρα και είναι μέσα στα trends, αλλά το φέρνω στα δικά μου δεδομένα. Δηλαδή δεν θα έκανα κάτι μόνο και μόνο επειδή είναι της μόδας, μόνο και μόνο για να το κάνω. Πάντα συμφωνώ με αυτό και συνεννοώ το οποίο θα κάνω και με εκφράζει. Δηλαδή π.χ. κάποια trends τα οποία δεν μ' αρέσουν, θα τα κάνω tone down ώστε να τα φέρω στους δικούς μου τα δικά μου μέτρα, ώστε να μπορέσω να τα προσαρμόσω στην πελάτησα. Να ξαναπάμε στα trends. Ναι. Ωραία. Βασικά, ας το πάμε αλλού. Θέλω να σε ρωτήσω για κάτι αστείο ή κάτι περίεργο που σου έχει συμβεί. Γενικά σε δουλειά. Ναι. Περίεργο. Περίεργο δεν είναι απαραίτητα, αλλά όπως και δεν έχουν τύχει πολλά ευτράπελα, μία φορά σε ένα γάμο, σε μία νύφη, ενώ είχαμε κάνει πέντε πρόβες. Πέντε. Πέντε πρόβες για μακιγιάζ. Τι τζόκου τζόκου θα ήταν αυτό, στο γάμο της. Όχι. Μέχρι και τη μέρα του γάμου, π.χ. δεν είχε αποφασίσει ακόμα το τι χρωματική παλέτα θα έχει στα μάτια της. Α! Αυτό είναι. Αποφασιστικό άτομο. Ναι. Δεν έφταιγε τόσο η νύφη, όσο κυρίως η μαμά επηρεάζει την νύφη γιατί θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό είναι το πιο περίεργο. Και ίσως άλλη μια φορά που μου έχουν τύχει, είχε έρθει μια πελάτησα και τα θέλω όλα. Όλα, ό,τι έβλεπε στο προφίλ μου, ήθελα να τα συνδυάσει σε ένα μάτι. Από glitter, από eyeliner, από γραμμικό, από strass, τα πάντα. Ωραία, τέλεια. Η Άρτα και τα Γιάννενα σε ένα make-up look. Κορίτσια, μην αγχώνεστε, έχετε όλο τον χρόνο να κάνετε τόσα make-up look θέλετε, δεν χρειάζεται να τα κάνετε όλα σε μία φορά, εγώ αυτό έχω να πω. Να επιστρέψουμε στις τάσεις. Αυτό, να μας πεις τρία trend που σου αρέσουν πολύ ή τρία που σχένεσαι. Ναι. Με τι να αρχίσω πρώτα. Με αυτά που αγαπάς θα πω εγώ για να μας αφήσεις το τέλος στο ψυχένες. Τρέντ που αγαπώ πάρα πολύ είναι αυτό που έχει βγει το contour και με το πώς τοποθετούμε σωστά το concealer και όλα αυτά ώστε να δώσουμε την άνοδο στο πρόσωπό μας και να ξεγελάσουμε με τις φωτοσκιάσεις. Αλλά ένα trend επίσης που δημιουργεί το lifted look είναι αυτό που έκανα χρόνια πριν με τη βλεφαρίδα, τη γωνιακή που έχουν βγει τα siren eyes και τα foxy eyes τα οποία σηκώνουμε και τη βλεφαρίδα λίγο πιο πάνω. Όπως και το overline στα χείλη το σωστό, που είναι κυρίως στη μέση.
και, look, και make-up trend που σιχαίνομαι. Είναι τα laminated brows. Ναι, okay, ναι. Ειδικά τώρα που έχει ξεφύγει περισσότερο. Τι άλλο. Όταν είναι φυσικό. Σε κάποιες, θεωρώ ότι σε κάποιες κοπέλες αυτό που είναι φυσικό τους πάει από μόνο τους. Δηλαδή είναι το φρύδι τους από μόνο του έτσι. Mm-hmm. Και σε ένα φυσιολογικό πλαίσιο, ναι, οκ, okay, μπορεί να μην είναι στην αρέσει. Σε αυτό που μου αρέσει, mm-hmm. αλλά ναι, οκ. Okay. Ναι. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα που όλες οι κοπέλες ξαφνικά είναι με ένα φρύδι κολλημένο επάνω, αφύσικα, δεν μου αρέσει ναι. καθόλου. Mm-hmm. Συμφωνώ, απλά όταν είναι ας πούμε ένα feather τύπου. Ναι, αυτό φρύδι. Μέχρι εκεί ναι. Δεν σε τώρα... βοηθάει και εσένα στην ανωδική πορεία σου που έτσι κι αλλιώς ακολουθείς στο μακιγιά σου. Όχι, γιατί συνήθως τα φρύδια μου, εγώ όταν, πάντα τα καθαρίζω από κάτω με κονσίλερ. Οπότε πάντα δίνω μόνος μου την άνοδο. Δηλαδή και να έχει κάποιο άλλο σχήμα το φρύδι, mm-hmm. μπορεί να δημιουργήσω κάποια άλλη γωνία, να το τραβήξω έτσι ώστε να δώσω την άνοδο που θέλω. Ωραία, να ανοίξω κατάλαβα, ναι. το βλέμμα. Mm-hmm. Της μόνιμης βλεφαρίδας. Δεν τις μπορώ. Okay. Είτε είναι φυσικές είτε όχι, γιατί συνήθως όλες οι γυναίκες που φοράνε μόνιμες βλεφαρίδες δεν θέλουν να τις αγγίξουν καν. Η Τζο ανοιγοκλίνει τα ματάκια της τα λαμπερά. Καταλαβαίνω για τι πράγμα μιλάς. Εμένα είναι φυσικές. Είμαι ξανθιά με τέτοια βλεφαρίδα. Τι μου είπες, Κώστα? αυτό που είναι φυσικό, λέει η Τάνια, ποιος είπε ότι είναι φυσικό? Φυσική επιδερμιδά. Α, το φρύδι. Ωραία. Το φρύδι. Ναι. Πώς φαίνεται αυτό το φρύδι? Αυτό το φρύδι μου αρέσει πολύ. Ωραία. Okay. Μ' αρέσει πολύ, παρόλο που μπορεί να είναι πιο χοντρό, παρόλο που μπορεί. Γιατί δεν έχει το στυλ αυτό το laminated που λένε. Mm-hmm. Είναι, λες και έχεις πάρει απλά ένα brow gel και το έχεις φτενίσει και το έχεις φέρει στη θέση εκεί που πρέπει να είναι. Σωστά, ναι. Mm. Ωραία. Άλλο ένα. Άλλο ένα είναι το υπερβολικό ρούζ. Και το ρούζ. αυτό που έρχεται όλο σαν μια λωρίδα εδώ, αυτό το sun-kissed. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Ναι, αλλά μου καταστρέφει όλο αυτό το. Όλο αυτό το, τη φωτεινότητα που θέλω να δώσω, ναι. μετά αυτό το εξουδετερώνει όταν πάει από πάνω Ισχύει. Όλο το ρούζ. Ισχύει. Οπότε είναι κάτι το αντίθετο από αυτό okay, που ναι. Ωραία, και για το τέλος, πριν φύγουμε σε break, για να επιστρέψουμε εδώ πέρα να σχολιάσουμε φωτογραφίες, mm-hmm. θέλω να μου πεις ένα do και ένα don't στο μακιγιάζ. Είναι πολύ... δεν μπορώ να πω do και don't. Σίγουρα αυτό που θα πω είναι όχι στις πολύ μεγάλες βλεφαρίδες, γιατί είναι... μπορούν να κάνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Όχι, δεν μιλάμε για σένα, Τζο. Οι βλεφαρίδες σου είναι. Οι μεγάλες βλεφαρίδες εννοώ, δηλαδή, επειδή νομίζουν κάποιες κοπέλες ότι θα βάλω μεγαλύτερη βλεφαρίδα που είναι στην άκρη και θα δώσει το αντίθετο αποτέλεσμα. Μπορεί να σου κλείσει το βλέμμα, μπορεί να σου κατεβάσει το βλέμμα. Και ένα ντου. Πολλές φορές λιγότερο make-up από ό,τι νομίζουμε, γιατί δείχνει πιο φρέσκο και αυτό το λέω και για μένα, γιατί μαθαίνω από τα λάθη μου. Σωστό, εγώ συμφωνώ Τέλε. Πολύ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε El Telefon, το remix από Ελένη Φουρέιρα. Mm-hmm. Είδες, σου κάνουμε manifest ώστε να έρθει η Φουρέιρα σε σένα, να δημιουργήσεις το look για το επόμενο της βίντεο κλιπ. Λοιπόν, επανερχόμαστε εμείς να δούμε μερικά make-up trends πάλι, mm-hmm. Για να τα σχολιάσουμε όλοι μαζί εδώ παρέα. Stay tuned. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο τελευταίο κομμάτι αυτής εδώ της εκπομπής, της πρώτης μας εκπομπής mm-hmm. για το 2023. Καλή χρονιά, άμα τώρα συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Ακριβώς. Είναι μαζί μας ο Μιχάλης Κουτσοθανάσης. Ξαδέρφια. Ξαδέρφια. Λοιπόν, βλέπετε το Instagram προφίλ του για να μπείτε να τον ακολουθήσετε, να του στείλετε τα μηνύματά σας, να του ζητήσετε να σας δημιουργήσει πάνω σας ό,τι look εσείς επιθυμείτε. Να τον εμπιστευτείτε όμως, εγώ λέω. Δηλαδή να πάτε εκεί και να πείτε, με βλέπεις, κάνε με όπως πιστεύεις. Ακριβώς. Εγώ αυτό πιστεύω ότι πρέπει. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για έναν καλλιτέχνη, πρέπει να τον αφήνουμε να δημιουργεί μόνος του. Ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε να δούμε μερικά make-up trends και να τα σχολιάσουμε παρέα. Αμέ. Mm-hmm. Ωραία. Σε θέλω αυστηρό. Okay. Θέλω να μου πεις την άποψή σου 100%. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο, οπότε είσαστε έτοιμοι, ομάδα μου. Αχ, δεν έπρεπε να προειδεάσω, αλλά εγώ το αγαπώ. Για πες. Και εγώ το αγαπώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα, το πώς είναι και τοποθετημένο. Και το cut crease που έχει από πάνω και τα μάτια είναι πολύ σωστά, δεν βλέπω τίποτα λάθος. Mm-hmm. Τέλεια. Αυτό το ρούζ. Αυτό το ρούζ δεν με ενοχλεί, παρόλο που μπορεί να είναι εδώ πέρα, επειδή είναι ένα πιο youthful look. Του ταιριάζει. Mm-hmm. Και επειδή Συμφωνώ. Το look έχει μέσα στοιχεία μοβ και ροζ, σίγουρα εγώ μπορεί να το τοποθετήσω λίγο πιο πάνω. Ναι. Και εμένα, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό να το κάνω ένα recreate. Για ναι, εδώ, ναι, για την ναι. Δηλαδή μπορεί να παίζει. Δεν πηγαίνουμε με. Δεν υπάρχει σωστό ή κάτι το οποίο να σε ορίζει ότι εκεί μπαίνει πάντα. Το make-up είναι τρόπος έκφρασης και κάθε φορά μπορεί να αλλάξει. Ακριβώς. Απλά είπα να σχολιάσουμε, ξέρεις αυτό, με βάση τη δική σου την αισθητική. Για πάμε σε ένα επόμενο. Δεν μ' αρέσει. Παρόλο που καταλαβαίνω το κομμάτι του fashion, θα μπορούσε να γίνει π.χ. με άλλο τρόπο. Θεωρώ ότι δείχνει κουρασμένο το βλέμμα της κοπέλας.
αντί να αναδείξει κατά πρώτον, έχει πάρα πολύ ωραίο χρώμα στην επιδερμίδα της. Με αυτό το χρώμα που έχει στα μάτια της, θα μπορούσε να κάνει κάτι το οποίο να κάνει μπαμ. Να μπορέσει να ξαναδείξει το βλέμμα στα μάτια της που έχει σκούρα μάτια με αυτό το έντονο γαλάζιο. Εγώ θα βάζα κίτρινο, δεν θα βάζα μπλε. Δεν μου αρέσει ο συνδυασμός μπλε, πράσινο και κόκκινο. Θα βάζα δεν κίτρινο. Δεν με χαλάει τόσο το χρώμα, όσο με ενδιαφέρει η τεχνική το οποίο έχουν κάνει. Τεχνική, ναι. Mm-hmm. Επόμενο, παρακαλώ. Δικό μου look. Βεβαίως. Αυτό είναι από το τελευταίο βίντεο κλιπ της Έλενας Τσαγκρινού, μου φαίνεται. Ναι. Τέλεια, υπέροχα. Απίστευτο. Απίστευτο, όντως. Είχα πάθει obsession με το διπλό liner, το οποίο δεν φαίνεται εδώ πέρα. Ήτανε, κατέληγε το ένα liner πιο πάνω σε κόκκινο και το άλλο ερχόταν από πάνω μαύρο και το άκοβε, το οποίο είχα βάλει και στις βλεφαρίδες, κόκκινο τουφάκι για να συνδυάζεται. Και τελευταία στιγμή με το top λέω να ντύσω το φρύδι με strass όλο. Και το κάνουμε και βγήκε πάρα πολύ ωραίο, γιατί βγήκε σαν να μην έχει φρύδια, αλλά όλο αυτό έκανε μια αντανάκλαση πολύ ωραία στην κάμερα. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Εσύ αυτό το είχες φανταστεί μόνος σου ή είχες κάποια συγκεκριμένη οδηγία? Ήταν με όλο το team το από πίσω το πώς και τι θα πηγαίναμε, αλλά τελευταία στιγμή είπαμε να κάνουμε τα μαλλιά της π.χ. εδώ που είναι με τρέσες, που συνδυάζονταν ταυτόχρονα και με το μάτι, πήγαιναν πολύ αρμονικά. Και τελευταία στιγμή βγήκε αυτό με το φρύδι. Δεν ήταν έτσι το φρύδι, καμία σχέση. Τα μαλλιά τα επιμελήθηκες εσύ στη συγκεκριμένη. Αχ, υπέροχα, είναι και κόκκινα, ε. Είναι τα μαλλιά της Έλληνας και έχουμε βάλει κόκκινες τρέσες και τα έχουμε σβήσει μέσα. Τέλεια. Υπέροχη εικόνα. Ισχύει. Είναι εικόνα εξωτερικού. Mm-hmm. Πάμε σε μία επόμενη, παρακαλώ. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι κάποια πρεμιέρα ταινίας, κανένα τέτοιο, ξέρεις, από αυτά που βλέπουμε πάνω όλοι. Σ' ακούω. Παρόλο που δεν είμαι εγώ. Γιατί είναι βαμμένο άβαθο, μ' αρέσει. Mm-hmm. Γιατί μ' αρέσει και το ξανθό, μ' αρέσει όλο αυτό το vibe που βγάζει. Δεν μπορώ να το πω ότι θα άλλαζα κάτι, γιατί είναι κάτι, αυτό είναι η εικόνα. Mm-hmm. Είναι να βγάλει το ουσιαστικά το τι είμαι άβαθος και απλά περιποιημένος. Mm-hmm. Μ' αρέσει πολύ. Υπέροχο, και εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Ίσως τόνιζα λίγο διαφορετικά το φρύδι, γιατί από κάτω είναι πολύ άσπρο εδώ πέρα στο κόκαλο, ώστε να κάνει τη διαφορά του δεκαπαρισμένου φρυδιού. Mm-hmm. Πολύ, πολύ έξυπνος, σε πολύ ωραία αντίληψη έχεις. Ισχύει. Πάμε στα επόμενα, παρακαλώ. Ωραίο. Ωραίο το πάνω μέρος, το κάτω μέρος δεν μου αρέσει καθόλου. Να κάνω την ερώτηση... Γιατί. Γιατί έτσι όπως είναι τοποθετημένο το στράσος κατά πρώτον, δεν μου αρέσει το σχήμα. Ωραία. Σε ενοχλεί οτιδήποτε είναι καθοδικό? Όχι, δεν με ενοχλεί το οτιδήποτε είναι καθοδικό. Προσπαθώ να μπορώ να έχω και μια άλλη οπτική πάντα. Απλά θα μπορούσε, αντί να είναι το τόσο γραμμικό και να κάνει αυτή τη γωνία και το αιγυπτιακό, ας το θέσω έτσι, θα μπορούσε να είναι πιο separate τα strass, ώστε να κάνει λίγο να χάνονται, να σβήνουν προς τα έξω, αντί να είναι το τόσο γραμμικό, γιατί ουσιαστικά πάει να σου τραβήξει στο μάτι σου το πάνω τόξο, αλλά σου κατεβάζει το κάτω. Σου τραβάει κατευθείαν αρνητικά το κάτω, θεωρώ. Ναι. Ενώ η κοπέλα είναι πάρα πολύ όμορφη. Η επιδερμίδα σου αρέσει? Πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι matte, είναι glowy, είναι τόσο όσο, σωστά πολύ. Mm-hmm. Τα φρύδια? Ναι. Ωραία. Πάμε να δούμε ένα τελευταίο. Αχ, το από αυτό. Τέλειο. Ναι, όντως, τέλειο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν με ενοχλεί τίποτα. Ούτε το ρούς. Ούτε το ρούς, γιατί είναι σε πολύ light μορφή. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο να βγάζει φυσική επιδερμίδα. Ναι. Γιατί η φυσική επιδερμίδα δεν μπορεί να είναι σε συγκεκριμένα σημεία highlight, contour και όλα αυτά. Mm-hmm. Είναι το φυσικό ρούς που μπορεί να έχει ένα πρόσωπο πολύ λευκό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πορτοκαλί με τόνο του κίτρινου. Το λατρεύω κι εγώ, είναι απίστευτο. Και το έξω σε μπρονζέ τόνους είναι πολύ ωραίο, γιατί πηγαίνει με τα γαλαζιά μάτια απίστευτα. Και το κίτρινο και το μπρονζέ. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά ήτανε. Πέρασα. Μιχάλη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Έχεις και πάρα πολύ εύστοχες παρατηρήσεις. Και έχεις και ωραία ενέργεια, οπότε μήπως το 2023 πρόκειται να πάει καλά, πανούλη μου. Μακάρι να πάει καλά. Θα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα πάει καλά, σωστό. Σε ευχαριστούμε πολύ που έκανες ποδαρικό εδώ στην εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σε είχαμε στην παρέα μας. Όποτε θέλεις να έρθεις να μας δείξεις και ένα μακιγιάζ από κοντά, να μας δείξεις κάποια τύψη το οτιδήποτε, είσαι ευπρόσδεκτος. Εννοείται και μακιγιάζ και μαλλιά και ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλεις. Ένα ολοκληρωμένο look. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μας φτάσει ο χρόνος. Ναι. Λίγο δύσκολο, γιατί είμαι λίγο αργός πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θέλω 2-3 ώρες. Ωραία, θα φτιάξουμε ένα βιντεάκι εξωτερικό σε fast motion. Ακριβώς. Και εδώ πέρα θα μας τα περιγράψεις και θα μας τα εξηγήσεις. Υπέροχα. Λοιπόν, παιδιά, εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο MAD TV. Η ροή του προγράμματος συνεχίζει κανονικότατα και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε ένα επόμενο MAD for Fashion εδώ καθημερινά στις 7 το απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας.